بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά και η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Σε αυτό εδώ το ηχητικό θα περάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της Ρισάλατου Ταμπουκία του Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ, το 10ο κεφάλαιο. Και σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ επιλέγει να κλείσει αυτό το σπουδαίο έργο, αυτό το μεγάλο έργο, με το να αναφέρει την συντροφιά που πρέπει να έχουμε για αυτό το ταξίδι, την παρέα που πρέπει να έχουμε για αυτό το πνευματικό ταξίδι, αυτήν την πνευματική μετανάστευση προς τον Αλλά Σουμπάνα Βα Ταάλα και προς τον Απόστολο Σαλλολόχο Ανίχη Βασέλλαμ, που το έχουμε εξηγήσει στα πρώτα κεφάλαια. Ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ λέει ότι από τη στιγμή που θα βάλεις συνείδηση και θέληση να κάνεις αυτό το ταξίδι προς τον Αλλά, τότε πρέπει να αναζητήσεις έναν φίλο. Έναν φίλο για να ταξιδέψετε μαζί. Έχοντας βεβαίως στο νου ότι μπορεί να μην βρεις κανέναν, να μην βρεις μια τέτοια παρέα για αυτό το ταξίδι. Και αυτό γιατί δυστυχώς συνήθως θα βρεις άτομα τα οποία εναντιώνονται σε αυτό το ταξίδι. Εναντιώνονται σε εσένα, δημόσια, σε κατηγορούν επειδή έχεις επιλέξει αυτόν τον δρόμο, σε αποφεύγουν ή στην καλύτερη περίπτωση δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον σε αυτό το ταξίδι που κάνεις. Και μακάρι, λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ, μακάρι όλοι από αυτούς που εναντιώνονται να ήταν απλά άτομα της τελευταίας κατηγορίας, δηλαδή αυτοί που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι προκαλούν κακό και ζημιά στο άτομο που παίρνει αυτό το ταξίδι, διότι έχουν μίσος και κακία. Δυστυχώς η πρακτική των περισσότερων είναι όχι μόνο να διαφωνούν, αλλά να θέλουν να σου κάνουν κακό εξαιτίας αυτής της διαφωνίας. Ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ λέει αγνώρισέ τους. Απομακρύνσου από αυτούς και καθιέρωσε καλές σχέσεις με αυτούς που συμφωνούν και επιθυμούν να ταξιδέψετε μαζί προς τον Αλλά Σουμπάνα Βα Ταάλα. Μην ασκείς κριτική και μην κατηγορείς αυτούς με τους οποίους ταξιδεύεις μαζί τους, εκτός αν πρόκειται για θέματα πίστεως και διόρθωσης και να ακουστεί η σωστή γνώμη και η αλήθεια. Και εκτός αν έρθουν ορισμένοι σε αυτό το ταξίδι σου και προσπαθήσουν να στο διακόψουν. Μην λυγίσεις ούτε να σταματήσεις το ταξίδι εξαιτίας τους. Συνέχισε χωρίς να δίνεις σημασία. Συνέχισε, λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ, ακόμα κι αν είσαι ολομόναχος, ολομόναχη. Και σε περίπτωση που θα ταξιδέψεις μόνος, εξαιτίας αυτής της εναντίωσης, τότε αυτό θα σταθεί ως απόδειξη υπέρ σου ότι αγαπάς τον Αλλά Σουμπάνα Βα Ταάλα και τον Απόστολό του Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασέλλαμ. Ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ αναφέρει επίσης κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτός που επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι, ας είναι προσκολλημένος στους νεκρούς, όπου στην πραγματικότητα είναι ζωντανοί. Και τι σημαίνει αυτό? Οι νεκροί που αναφέρει ο Ιμάμ Ιμνουλ Καϊμ είναι οι Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, καθώς επίσης οι γνώστες, οι μαθητές της γνώσης, οι ουλαμά, οι λόγοι και οι ενάρετοι γενικά αυτής της ούμμα που πέθαναν. Πέθανε το σώμα τους, αλλά όχι η γνώση που άφησαν πίσω τους. Αυτή η συντροφιά και η προσκόλληση που οφείλουμε να έχουμε δεν είναι σωματική στους νεκρούς που αναφέρομαι, αλλά πνευματική. Προσκόλληση προς τη γνώση που άφησαν. Μια προσπάθεια του κάθε πιστού να ακολουθήσει την μεθοδολογία τήρησης και κατανόησης του Ισλάμ ορθά, αυθεντικά. Και η συντροφιά με αυτούς, με την γνώση τους, θα βοηθήσει τον κάθε ταξιδιώτη να ολοκληρώσει το ταξίδι του με επιτυχία, με την άδεια του Αλλά Σουμπάνα Βα Ταάλα. Και να αποφύγει την συντροφιά των ζωντανών
λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ, να αποφύγει την συντροφιά των ζωντανών που στην πραγματικότητα είναι νεκροί, διότι το μόνο που θα κερδίσουν είναι να τους διακόψουν το ταξίδι τους. Και σε καμία περίπτωση ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ δεν υπονοεί την μοναστική ζωή όταν αναφέρεται στην αποφυγή των ζωντανών, αλλά εννοεί ότι οφείλουμε να μην βάζουμε σε προτεραιότητα τα επίγεια με σύγκριση τα πνευματικά, όπου η υπερβολική ενασχόληση με τα επίγεια θα φέρει ζημιά σε αυτό το ταξίδι. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για τον ταξιδιώτη από το να κάνει παρέα με τους πρώτους, δηλαδή την γνώση των ορθόδοξων προκατόχων. Για να απομακρυνθεί και να απομακρυνθεί από τους δεύτερους, από τη δεύτερη κατηγορία, τους ζωντανούς. Τους ζωντανούς με την έννοια, όπως είπαμε, τα επίγεια που βλάπτουν αυτόν και το ταξίδι του. Και όπως λέει μια ρίση των Σέλαφ, σπουδαία πράγματι είναι η διαφορά μεταξύ αυτών που είναι νεκροί, αλλά η ενθύμηση της γνώσης που άφησαν φέρνει ωφέλεια στην καρδιά, και αυτών που είναι ζωντανοί, αλλά η συντροφιά μαζί τους φέρνει θάνατο και ασχήμια στην καρδιά. Από αυτά τα σπουδαία πράγματα, αυτά τα σπουδαία διδάγματα, καταλαβαίνουμε ότι η παρέα μας και η συντροφιά μας καθορίζει αρκετά την προσπάθειά μας να τηρήσουμε την πίστη μας και να τραβήξουμε ευθεία για αυτό το ταξίδι μας. Γι' αυτό λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ, προσοχή μεγάλη με ποιους συναναστρεφόμαστε. Και αυτός που λέει εγώ κάνω παρέα με άτομα που δεν είναι μουσουλμάνοι ή δεν είναι θρήσκοι, αλλά εγώ κρατιέμαι, δεν ξεφεύγω, τότε η απάντηση σε μια τέτοια λάθος σκέψη είναι ότι αναγκαστικά θα ακολουθήσεις τα βήματά τους, αναγκαστικά θα τους μοιάσεις, είτε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, είτε λίγο είτε πολύ, θα τους μιμηθείς, θα τους ανταγωνιστείς ακόμα στο λάθος, γιατί αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος μιμείται το περιβάλλον του και τα άτομα. Έπειτα ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ περνάει σε κάποιους τρόπους το πώς να αντιμετωπίζουμε τον αδάη και λέει ότι αν τηρούμε τα προαναφερθέντα, αν τηρούμε αυτά που είπαμε πριν, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουμε ξένοι ανάμεσα στον κόσμο, έχοντας μια ποιοτική σκέψη και κατεύθυνση για αυτόν τον κόσμο. Ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ λέει θα γίνεις ξένος. Ξένος ακόμα και σε άτομα τα οποία ξέρεις, όπως σε συγγενείς, φίλους, οικογένεια. Θα γίνεις ξένος, εξωγήινος. Και όχι απλά ένας ξένος, θα είσαι ένας ξεχωριστός ξένος. Και μέσα τους πραγματικά θα θέλουν να σου μοιάσουν, παρόλο τον εγωισμό που κουβαλάν και δεν τους αφήνει να το ξεστομίσουν ή ακόμα να το νιώσουν. Μέσα τους θα τους καίει αυτή η κατάντια τους, ενώ ταυτόχρονα δεν θα μπορούν να νιώσουν τη χαρά και την ευτυχία που ζεις εσύ. Αυτά βεβαίως όταν τηρούμε αυτά που αναφέραμε. Και έχοντας στο νου αυτά τα πράγματα, ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ λέει δικαιολόγησέ τους όσο μπορείς. Δικαιολόγησέ τους με το να τους συμβουλεύεις όποτε σου δίνεται η ευκαιρία, με όλη σου τη δυνατότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν θα τους συμβουλεύεις και θα τους δικαιολογείς, θα καταλήξεις ή οφείλεις να τους κοιτάξεις με δύο μάτια. Με το ένα μάτι θα αναγνωρίζεις τις διαταγές του Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα και τις απαγορεύσεις του, και αυτό ακριβώς θα σε κάνει να τους συμβουλεύεις και να τους προειδοποιείς, είτε υποστηρίζοντάς τους, είτε αποκηρύσσοντάς τους. Με το άλλο μάτι θα τους λυπάσαι, θα στεναχωριέσαι για αυτούς και θα ζητάς από τον Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα να καθοδηγηθούν. Θα δίνεις δικαιολογία για τις αστοχίες τους και γενικά θα έχεις έναν χαρακτήρα υπομονής μαζί τους. Όπως λέει ο Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα στο 7ο κεφάλαιο του Κορανίου 199 άγια, να συγχωρείς. Πρόσταξε το δίκαιο και απόφευγε τους αμαθείς. Να συγχωρείς, πρόσταξε το δίκαιο και απόφευγε τους αμαθείς. Και εδώ βλέπουμε, στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, τρία χαρακτηριστικά, λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάιμ, απορρέουν τρία χαρακτηριστικά
σαν έτσι σκελετό, σαν βάση όταν συναστρεφόμαστε με τον κόσμο. Που πραγματικά αυτό το Άια είναι υπεραρκετό για την συμπεριφορά με τους υπολείπους γύρω μας. Νούμερο 1. Καλή τρόπη συμπεριφοράς. Συγχώρεσαι στο βαθμό και όριο που αντέχει και μπορεί κάποιος, διότι είναι και θέμα χαρακτήρα αν μπορεί να το κάνει κάποιος σε μεγάλο ή μικρό βαθμό. Το θέμα είναι να το κάνει. Νούμερο 2. Κάλεσμα στο καλό και στο δίκαιο με βάση τις εντολές του Allah subhanahu wa ta'ala και την σούνα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam. Και νούμερο 3. Να αποφεύγουμε το κακό που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους αμαθείς. Να προστατευτούμε από την άγνοιά τους χωρίς να πάρουμε εκδίκηση εναντίον τους. Και εύστοχα παρατηρεί ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάιμ ότι δεν υπάρχει καλύτερη συμπεριφορά προς την ανθρωπότητα εκτός από τα παραπάνω τρία χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καλύτερη συμπεριφορά προς την ανθρωπότητα εκτός από τα παραπάνω τρία χαρακτηριστικά. Είναι ό,τι καλύτερο. Και Subhanallah, ο ύψιστος τα συνοψίζει μόλις σε ένα άγια, μόνο ένα εδάφιο. Μία πρόταση. Μία πρόταση το πώς να συμπεριφερθείς με τον κόσμο. Και αν βρεις ένα κακό, λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάιμ, που να προέρχεται από τους γύρω σου, με σχέση πάντα με την πίστη και την αφοσίωσή σου προς τον Αλλά, τότε θα το βρεις διότι κάτι δεν έκανες σωστά με σχέση τα τρία χαρακτηριστικά αυτά. Ενώ αν τηρήσεις με σχολαστικότητα αυτά τα τρία, τότε οτιδήποτε κι αν σου κάνουν οι γύρω σου θα το εκλαμβάνεις ως καλό. Ακόμα κι αν φαίνεται στους πολλούς ως κάτι κακό, ως κάτι άσχημο. Γιατί ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα λέει στο 24 κεφάλαιο 11ο Άια, και εκείνοι που έφεραν το ψέμα είναι μια σπήρα από εσάς τους ίδιους, αλλά μην το πάρετε τούτο κακό για εσάς, είναι για καλό σας. Το ψέμα, κάποιοι που επινόησαν ένα ψέμα προς κάποιους, ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα λέει στους πιστούς, μην το πάρετε σαν κακό για σας, αλλά είναι για το καλό σας. Ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα ξέρει καλύτερα. Έπειτα ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάιμ περνάει στην συμπεριφορά, στους τρόπους του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam με τους οπαδούς του. Και παραθέτει το χωρίο 159 κεφάλαιο 3 από το Κοράνι. Να ξεπεράσεις, ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα λέει, να ξεπεράσεις, να αγνοήσεις τα σφάλματά τους. Και ζήτησε συγγνώμη του Αλλάχ για αυτούς και συμβούλεψέ τους τις υποθέσεις της στιγμής, και όταν λοιπόν πάρεις την απόβαση να εμπιστευτείς τον Αλλάχ. Αυτή είναι η διαταγή του Αλλά προς τον Απόστολό του. Αυτό το χωρίο διατάζει τον Απόστολο να τηρήσει τα δικαιώματα του Αλλά και τα δικαιώματα των ατόμων γύρω του. Όταν κάνουν λάθος, τότε είτε είναι μία παραβίαση στα όρια του Αλλά ή ένα κακό που στοχεύει τον Απόστολο συγκεκριμένα. Και ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάιμ λέει, αν πρόκειται να βλάψει τον Απόστολο, τότε ο Αλλά του λέει να του συγχωρήσει. Αν όμως παραβιάζουν τα όρια του Αλλά σε θέματα μικρά ή σε θέματα δευτερεύοντα πιο σωστά, γιατί όλα είναι σημαντικά, τότε ο προφήτης καλείται να ζητήσει την συγχώρεση του Αλλά για αυτούς. Πάντα με συνδυασμό να τους καλέσει στο σωστό. Επίσης, να τους συμβουλέψει σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Συμβουλή η οποία θα τους κάνει να ακούσουν, να μάθουν. Και όταν ο Απόστολος πάρει την απόφαση σχετικά με το θέμα τους ή με το οποιοδήποτε θέμα, τότε καμία άλλη συμβουλή δεν θα προσφερθεί και θα συνεχίσει με αυτό που αποφασίστηκε βάζοντας την εμπιστοσύνη του στον Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα. Αυτό, λέει ο Ιμάμ Ιμνουλ Κάιμ, είναι ένα απλό παράδειγμα της συμπεριφοράς του Απόστολου με τους οπαδούς του. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα είπε για τον Απόστολό του, πράγματι κρατάς ένα σπουδαίο, σταθερό και ανώτερο χαρακτήρα. 68 κεφάλαιο, 4 άια. Και η γυναίκα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, η Άισα radiallahu anha, τον περιέγραψε ως, λέγοντας γι' αυτόν όταν ρωτήθηκε για τον χαρακτήρα του, και το hadith είναι αυθεντικό στην συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ και του Αμπου Νταούτ και του Ιμάμ Αχμαντ, ο χαρακτήρας του αντανακλά το Κοράνι. Ο χαρακτήρας του αντανακλά το Κοράνι. Τρεις προϋποθέσεις τώρα για να αποκτήσουμε έξοχους τρόπους. Νούμερο 1. Να έχουμε μία καλή βάση. Έναν
καλό χαρακτήρα που να βοηθά να κυνηγήσουμε, να μάθουμε καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Πώς? Μέσω γνώσης. Μέσω γνώσης, μέσω αποφασιστικότητας. Και όλα αυτά να εξωτερικεύονται με πράξεις. Ένας απότομος, ένας σκληρός χαρακτήρας, λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάγιμ, θα δυσκολεύεται να κυνηγήσει αυτήν την γνώση. Ο απότομος και ο σκληρός χαρακτήρας θα δυσκολεύεται να κυνηγήσει αυτήν την γνώση για καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Ένας ήπιον τόνων, λέει ο Ιμάμ Ιμπνουλ Κάγιμ, είναι ό,τι καλύτερο, διότι είναι σαν ένα καλό ποιοτικό χώμα που όταν πετάξεις σπόρους θα ανθίσει. Και το παρομοιάζει με την συμπεριφορά. Νούμερο 2. Να έχει μια δυνατή καρδιά. Μια δυνατή καρδιά. Καρδιά η οποία να αποκρούσει κάθε κάλεσμα τεμπελιάς, κάθε κάλεσμα παρακοής, κάθε κάλεσμα παρανομίας και διαφόρων επιθυμιών. Διότι όλα αυτά κοντράρουν έναν χαρακτήρα που θέλει να είναι άψογος. Μια καρδιά άψογη. Όσο γίνεται στα ανθρώπινα πλαίσια. Μια καρδιά που δεν μπορεί να νικήσει αυτά, που δεν μπορεί να νικήσει την τεμπελιά, την παρακοή, την παρανομία και δεν μπορεί να νικήσει το κάλεσμα στις επιθυμίες, τότε είναι μια καρδιά που θα γνωρίζει την ήττα. Και νούμερο 3, πρέπει να έχει γνώση για την αλήθεια των θεμάτων. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με το νούμερο 1, την γνώση γενικά. Γιατί όταν έχει γνώση θα τον κάνει να βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Και γνώση μιλάμε, όταν λέμε για γνώση εννοούμε τη γνώση της πίστης μας, την παιδεία, την ισλαμική παιδεία, που δυστυχώς σαν ούμα την έχουμε αφήσει στην άκρη. Εάν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά υπάρχουν στην καρδιά, τότε ο Αλλά θα τον διευκολύνει στις υποθέσεις του, τον πιστό, και θα είναι από αυτούς που θα έχουν ένα υπέροχο μέλλον και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη ζωή. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذرف يوم كذرف يوم مستوى الإسلام إذا تليوسامه تو فيفليو تو إمام ابن القيم تو رسالة الطبقية سيدوما ثا مازبشوم أولا تا إيهيديكا كي تا دكا كفاليا έτσι ώστε να εφελουθούμε ξανά και ξανά και ξανά. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.